Ρουμανία, θα πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Ντούσκα. Καλημέρα σας, κύριε Ντούσκα. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Ντούσκα, δώστε μας έτσι λίγο, πείτε μας καταρχήν για την έκθεση που πηγαίνετε, αλλά δώστε μας λίγο έτσι την εικόνα των δράσεων του τελευταίου διαστήματος από την Ένωση Ξενοδόχων. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή είμαστε καθοδόν, οδεύουμε στη Ρουμανία, mm-hmm. στο Βουκουρέστι, mm-hmm. Που αποκοινούμε το Δήμο Πρέβεζας, όπως και συμφωνήσαμε και στις προηγούμενες εκθέσεις. Έχουμε ξεκινήσει, έχει στήσει ο Δήμος ένα περίπτερο, είναι από χθες στο Βουκουρέστι, mm-hmm. Σε λίγο φτάνουμε κι εμείς. Πιστεύω ότι θα κάνουμε κάποιες συναντήσεις, έχουμε κάποιες προγραμματισμένες συναντήσεις. Θέλουμε να δούμε λιγάκι και με τις πτήσεις που έχουμε στο άκτιο από τους Ρουμάνους και κάποια πραγματάκια ακόμη. Θα πάμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η έκθεση της Ρουμανίας. Τι περιμένετε εσείς από εκεί? Κοιτάξτε να δείτε, από τη Ρουμανία δεν έχουμε ιδιαίτερα αποτελέσματα, δηλαδή ζεστά πράγματα, συμβόλαια και οτιδήποτε άλλο, όπως έχουμε αντιθέτως με τη Βουλγαρία που είμαστε σε μια μεγάλη συνεργασία με τους Βούλγαρους, mm-hmm. Όπως και με τους Σέρβους επίσης. Με τη Ρουμανία μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε, έχουμε κάποια σχέδια. Πηγαίνετε δηλαδή για να ανοίξει καινούργια αγορά δηλαδή από εκεί? Ακριβώς, αυτός είναι ο στόχος μας. Βέβαια και πέρυσι που είχαμε κάποια συνάντηση πάλι με τους Ρουμάνους, είμαστε σε επικοινωνία. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα καταφέρουμε. Θα δούμε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας υποσχεθώ τίποτα. Στις προηγούμενες εκθέσεις που πήγατε, που συμμετείχαν και η Ένωση του Ιστορικού Κέντρου, οι έμποροι του Ιστορικού Κέντρου, ναι. Πώς ήταν γενικότερα έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, όταν σε κάποια ένωση, από ένα νομό, από ένα δήμο, είναι και άλλα σωματεία, επαγγελματικά σωματεία, Ένωση του Ιστορικού Κέντρου, το Ιστορικό Κέντρο, οι μαγαζάτορες, οι καθοπόλες και όλοι οι υπόλοιποι, σίγουρα έχει θετικό αποτέλεσμα, γιατί η εικόνα που δείχνεις στα Βαλκάνια και γενικότερα σε οποιαδήποτε έκθεση πάμε, mm-hmm. Είναι ότι είμαστε οργανωμένοι, ότι μπορούμε να συνονοηθούμε και ότι μπορεί να έχουν και αυτοί κάποιο αποτέλεσμα, ένα όφελος για τους πελάτες που μας φέρνουν εδώ, λοιπόν, να κερδίσουν κάποιες προσφορές και γίνονται τα πακέτα πιο δελεαστικά. Στη Βουλγαρία που ήμασταν συγκεκριμένα με το Ιστορικό Κέντρο μαζί, mm-hmm. κάναμε μια φοβερή δουλειά. Βέβαια είχαμε την υποδομή, ξέραμε περίπου που θα κοιμανθούμε, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι πήγαμε καλύτερα από ό,τι θα θέλαμε να πάμε στη Βουλγαρία. Μάλιστα. Μόνο αυτό σας λέω. Και όχι με λόγια ότι περιμένουμε κάτι, με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι ξενοδόχοι που συμμετείχαν μαζί με μένα, mm-hmm. Στη Βουλγαρία υπογράψαν συμφωνίες και καλές συμφωνίες. Και όχι όπως λένε μερικοί. Υπήρχαν αποτελέσματα δηλαδή. Υπήρχαν αποτελέσματα βεβαίως. Κλείσανε συμβόλαια στη Σόφια που πήγαμε. Mm-hmm. Στην Αλβανία δεν μας βγήκε λίγο καλά. Ίσως είχε γίνει λάθος η συνεννόηση. Δεν ξέρω γιατί. Στην Αλβανία εντάξει δεν θα έλεγα ότι... Πάντως και η παρουσία μας ήταν καλή και στην Αλβανία. Με την περιφέρεια ήμασταν βέβαια στην Αλβανία. Mm-hmm. Σας στηρίζει η περιφέρεια και ο Δήμος, σας στηρίζουν δηλαδή? Κοιτάξτε να δείτε, η περιφέρεια οπωσδήποτε στηρίζει, αλλά η περιφέρεια πάει σε γενικότερα πράγματα. Μιλάμε για όλη την Ήπειρο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή εμάς μας ενδιαφέρει κάτι πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή να μπορούμε να μιλήσουμε για ένα Δήμο Πρέβεζας. Σωστά. Για ένα νομό Πρέβεζας αν θέλεις. Mm-hmm. Αυτή την πρωτοβουλία μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα πιστεύω από μένα, από οπουδήποτε ο Δήμος. Mm-hmm. Ο Δήμος. Mm-hmm. Και γι' αυτό έχουμε προσπαθήσει, έχουμε κάνει ανεπάλληλες συναντήσεις και με την τουριστική προβολή του Δήμου που είμαστε και εμείς μέλη, mm-hmm. και με τους υπόλοιπους φορείς που είναι στον τουρισμό, αν και έχει πολλά προβλήματα και ο Δήμος, έτσι. Mm-hmm. Έχει γραφειοκρατικά, μέχρι να μπορέσουμε να τους πείσουμε ότι αυτό που κάνουμε πρέπει να το κάνουμε, έχει αγώνα. Είμαστε στην αρχή, στο μηδέν ακόμα. Είστε αισιόδοξος για φέτος, έτσι όπως βλέπετε τα πράγματα? Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή όπως έχουν τα πράγματα, mm-hmm. τα ξενοδοχεία της Ένωσης που είναι από κοντά στην Ένωση και είναι οργανωμένα θα έλεγα ξενοδοχεία που έχουν γραφεία μέσα, έχουν ένα 70% της δουλειάς του καλοκαιριού το έχουν ήδη υπογεγραμμένο. Αλλά δεν πάβει, όπως λέμε και μεταξύ μας, και πρέπει να το ξέρουν και όλοι, δεν πάβει να φοβόμαστε και να λέμε
και να το ξαναλέμε και 8 φορές την ημέρα ότι είναι μια πολύ πολύ επικίνδυνη χρονιά. Μάλιστα. Αν τα πράγματα μείνουν όσοι έχουν, θα πάμε πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή τα συμβόλαια της Πρέβεζας στα ξενοδοχεία της Ένωσής μου είναι 115 διανυκτερεύσεις. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε έτσι είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι αν όλα πάνε καλά φέτος... Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν θα έχουμε κάποιο παρατράγουδο, κάποιο κρούσμα. Εξάλλου δεν ξεχνάμε πέρυσι τι έγινε με το Capital Control, γιατί και πέρυσι ήμασταν σε μια πολύ καλή φάση. Mm-hmm. Δεν ήμασταν καθόλου άσχημα. Είχαμε κάνει φοβερή δουλειά, είχαμε κρατήσεις και ξαφνικά βρεθήκαμε στο πουθενά ξεκρέμαστη και ξεκινήσαμε πάλι από το μηδέν. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Επειδή είχαμε μιλήσει εδώ πέρα με τον κύριο Πολύκαρπο Χαλκίδη, ο οποίος έλεγε ότι... Δεν υπάρχει, λέει, η Ένωση Ξενοδοχών. Και μάλιστα βγάλατε και μια επιστολή εσείς θες, που δημοσιεύθηκε και στα μέσα, που μιλάτε για διασπαστικές κινήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε με να δείτε, δεν έχω ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα, mm-hmm. Γιατί το θεωρώ μικροπρέπεια και οτιδήποτε άλλο μπορείς να κάνεις. Εμείς οφείλουμε να σας ρωτήσουμε, καταλαβαίνετε. Εφόσον έχετε και την ανακοίνωση. Βεβαίως, βγάλαμε την ανακοίνωση γιατί θεωρήσαμε ότι είναι κρίσιμο πλέον να βγάλουμε την ανακοίνωση. Mm-hmm. Εμείς είμαστε ένα επαγγελματικό σωματείο, μια ένωση, που έχουμε μαζευτεί 50 ξενοδοχεία, που έχουμε ένα κοινό στόχο, να φέρουμε κάποια αποτελέσματα, κάποια δουλειά στα ξενοδοχεία μας, mm-hmm. και να στηρίξουμε τα συμφέροντά μας. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ένωση Ξενοδόχων δεν είναι πολιτικό όργανο καταρχήν, έτσι. Mm-hmm. Το ότι είμαστε κοντά και στο Δήμο και στην Περιφέρεια, γενικότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι θα προσπαθήσουμε κάποια στιγμή, είτε εγώ σαν πρόεδρος, είτε κάποιο άλλο μέλος του ΔΣ, να υποφεληθεί από αυτό, είτε για να γίνει δήμαρχος, είτε για να γίνει περιφερειάρχης. Μάλιστα. Λοιπόν, και καταλήγουμε. Γιατί το βγάλαμε το δελτίο τύπου και νομίζω ότι το βγάλαμε πολύ ήπιο, μπορούσε να ήταν να γελάσει ο κάθε επιγραμμένος. Αλλά προσπαθήσαμε να κρατήσουμε κάποιο επίπεδο σε αυτό που αρμόζει, τέλος πάντων, φίλε μου, στους ξενοδόχους. Mm-hmm. Με το συγκεκριμένο κύριο έχει ξεκινήσει μια διαμάχη μετά τις εκλογές ακριβώς. Λοιπόν, προσπάθησε με κάποια δελτία τύπου, σαν πρώην και να ισχυρίζεται ότι η Ένωση είναι παράνομη, γίνανε παράνομες εκλογές, ότι ο δικαστικός που ήταν μαζί μας, δεν ξέρω τι άλλο υπονοούσε αυτός, έτρεξε την όλη διαδικασία, μας πήγε στο δικαστήριο αν θέλεις, πράγμα που δεν μιλήσαμε, λοιπόν, και κακώς δεν μιλήσαμε, έπρεπε ήδη από τότε, δηλαδή να είχαμε κρατήσει άλλη στάση. Λοιπόν, αυτό το επιβολήθηκε ο συγκεκριμένος κύριος και δεν σταματάει. Κάθε δύο μέρες θα βγάλει και από μια καινούργια ανακοίνωση. Όλα αυτά δεν είναι και ότι καλύτερο εικόνα μιας μικρής τόσο πόλης σαν την Πρέβεζα, που να γίνεται, να ακούει ο κάθε επιγραμμένος ότι στην Πρέβεζα θα γίνουν δύο ενώσεις, λες και είμαστε ο νομός Αττικής, δεν ξέρω κι εγώ τι είμαστε, λοιπόν και οτιδήποτε. Βέβαια φταίμε κι εμείς, γιατί τον αφήσαμε, του δώσαμε έδαφος να λέει αρεολογίες και μπούρδες στον αέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά θεωρήσαμε ότι δεν ήταν αξιολόγου τώρα να ασχοληθούμε μαζί του. Και κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος, έτσι. Μάλιστα. 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 Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Είστε αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, καθαρά. Είμαστε στον δρόμο αυτή τη στιγμή, ναι, ναι. Οπότε να ευχηθούμε έτσι να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Θέλουμε να πιστεύουμε κι εμείς. Γιατί κι εμείς κάνουμε αγώνα μεγάλο. Mm-hmm. Μην νομίζετε, ακούτε ότι ένα ξενοδόχων πάει εδώ και εκεί, ότι έχουμε κανένα μπάζελ, κανένα ταμείο πίσω και τραβάμε από το κουτί χρήματα. Όσοι συμμετέχουμε με δικά μας προσωπικά έξοδα. Να το ξέρετε αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ελπίζουμε να πάμε.
αφορμή ένα κείμενο που υπογράφει ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, με τίτλο «Η δυναμική μιας πολιτικής έκπληξης», και θα εξηγήσω τι εννοώ σε λίγο, αφού τον υποδεχτώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στο καλεσμά μας, το πιεστικό, το δημοσιογραφικό. Καλό απόγευμα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα και σε εσάς. Μην το λέτε, δεν πειράζει. Χαίρομαι που σας ακούω. Χαίρομαι και εγώ και προσπαθούμε λίγο και μέσα από από εσάς να κατανοήσουμε λίγο την πραγματικότητα. Στο άρθρο το οποίο δημοσιεύεται προχθές, κύριε καθηγητά, στην Εφημερίδα των Συντακτών, κάνετε μία ανάλυση πώς αυξήθηκε η δημοτικότητα του κύριου Μητσοτάκη, μέσα βεβαίως και από την έρευνα, από τα πρωτότυπα ερωτήματα έρευνα της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης στο Πανεπιστημίο Μακεδονίας. Ποια ήταν αυτά τα χαρακτηριστικά που τον ανέδειξαν σε νικητή στην κούρσα αυτή? Θέλω λίγο όμως να το γενικεύσω το ερώτημα, διότι έχω την εντύπωση ότι στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό αναδεικνύουμε αυτές τις πολιτικές φυσιογνωμίες που θα μας εμπνεύσουν, υποτίθεται. Όμως, ενώ πριν μερικούς μήνες, ένα χρόνο πριν, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο ήρωας της πολιτικής σκηνής, όπου πήγε στην Ευρώπη, διαπραγματεύτηκε και δεν καταφέρουμε πολλά πράγματα, βλέπουμε τώρα πλέον τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει ένα πολιτικό παρελθόν, να είναι ο νέος μεταρρυθμιστής, ο νέος εμπνευστής μιας νέας σελίδας της χώρας. Είναι λίγο, έχει χαρακτηριστικά πολιτικής ουτοπίας όλο αυτό? Κοιτάξτε, αυτές οι μεταβολές στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων είναι αρκετά συχνές σε ένα γενικότερα μεταβαλλόμενο πολιτικό τοπίο. Δηλαδή, όπως μεταβάλλουν την επιλογή ψήφου τους με αρκετά μεγάλη ταχύτητα και ευκολία, το ίδιο κάνουν και για τα πρόσωπα. Ίσως είναι και ευκολότερο, ξέρετε, για τα πρόσωπα, γιατί τα πρόσωπα έχουν διαθέσεις, έχουν συμπεριφορές, έχουν επιλογές, έχουν ανθρώπινες σχέσεις, και αν αυτά είμαστε πολύ πιο οικοί, μας μοιάζει δηλαδή με την καθημερινότητά μας, με τους ανθρώπους γύρω μας, συναδέλφους, οικογένεια κτλ. Και άρα με την ίδια ευκολία που μαλώνουμε, αγαπάμε, χωρίζουμε μαζί τους, το ίδιο κάνουμε και με τα πολιτικά πρόσωπα. Άρα υπάρχει μια ευκολία στην μεταβολή των προτιμήσεων. Έχετε δίκιο να περιγράφετε τον Αλέξη Τσίπρα ως τον απόλυτο κυρίαρχο για σίγουρα έναν χρόνο, δηλαδή σίγουρα ολόκληρο το 2015. Είναι κομμάτι της ερμηνείας των τριών διαδοχικών νικών του ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Εμφάνιζε πολύ μεγάλη διαφορά σε όλες τις ιδιότητες, ας πούμε, από τον Βαγγέλη Μαϊμαράκη, ακόμη και από τον Αντώνη Σαμαρά πριν από τον Ιανουάριο του 2015. Αυτό καταγράφηκε, για παράδειγμα, και στα τηλεοπτικά debate του Σεπτεμβρίου. Ήταν μια καθαρή υπεροχή. Αυτή πράγματι φαίνεται να κλονίζεται με την άνοδο στην ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και όντως το βασικό χαρακτηριστικό στο οποίο φαίνεται να μένει πίσω ο Αλέξης Τσίπρας, είναι αυτό μια αίσθηση κυβερνητικής διαχείρισης, την οποία μοιάζει να είναι καλύτερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρότι δεν έχει μεγάλη κυβερνητική εμπειρία ο κ. Μητσοτάκης, έχει ταυτιστεί αρκετά έντονα με την παρουσία του στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Έχει ταυτιστεί βεβαίως κυρίως με την επιλογή της κυβέρνησης Σαμαρά να προχωρήσει έτσι στη σκληρή γραμμή των απολύσεων και των αξιολογήσεων, αρκετά δηλαδή καθαρές θέσεις, και ίσως γι' αυτό και ταυτίζεται πολύ με μια κάποια ικανότητα διαχείρισης. Όχι κατά ανάγκη μία που συμφωνούν μαζί της όλοι οι ψηφοφόροι, αλλά σίγουρα με μία δυναμική παρουσία στην κυβέρνηση. Αντίθετα, ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφεται πια σήμερα ως αδύναμος συντονιστής του κυβερνητικού έργου. Αυτό μοιάζει να τον αφήνει πιο πίσω. Αλλά θα έλεγα ότι είναι ζήτημα περισσότερο αυτής της μεταβλητότητας των επιλογών που έχουν και στα κόμματα και στα πρόσωπα. Αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, ότι μένει ο κ. Μητσοτάκης, και μάλιστα τον είδαμε τώρα και στα αγροτικά μπλόκα, όπου ναι μεν χάιδεψε, δεν στήριξε όμως το να κλείσουν οι δρόμοι. Δηλαδή έφυγε από την πάγια ρητορική όταν ένα κόμμα που ήταν στην εξουσία πηγαίνει στην αντιπολίτευση και χρησιμοποιεί ένα παροχημένο πολιτικό λόγο. Το ζήτημα όμως είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, και μένω λίγο σε αυτό, χρησιμοποίησε, ας το πούμε, δηλαδή εμένει στο ότι θα πρέπει να μειωθούν οι συντάξεις, για παράδειγμα. Και αυτό θέλει πολιτικό θάρρος για να βγει δημόσια και να πει ότι εγώ εμένω σε αυτή τη γραμμή, για να στηρίξω, υποτίθεται, την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και φεύγει και από αυτό το παροχημένο ότι με όλους καλά, δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε, και αν τελικά μπορεί να το επικροτήσει αυτό η κοινή γνώμη. Είναι πάντως συνέχεια κάπως αυτής της κυβερνητικής γραμμής που είχε ως υπουργός ενώ, που ήταν πάλι μια σκληρή τακτική.
Μάλιστα. Καταλαβαίνετε βεβαίως ότι στο ζήτημα που αναφέρατε των συντάξεων, ότι και οι δύο άκρες, ας πούμε, του διλήμματος, δηλαδή είτε χαμηλώνω τις συντάξεις, είτε αυξάνω τις εργοδοτικές εισφορές και φυσικά τις εισφορές τις ασφαλιστικές, και τα δύο έχουν κάποιο κόστος, δηλαδή είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση κάποιος χάνει. Και αυτό δημιουργεί και διαφοροποίηση στην κοινή γνώμη ως προς τις τοποθετήσεις, της εξαιτίας του ότι ο καθένας, εκτός από πολιτικές προτιμήσεις, έχει και μία κοινωνικοπαγγελματική ιδιότητα, την οποία προφανώς θέλει να προστατεύσει τα συμφέροντα της καθεμίας ο καθένας. Είναι εντυπωσιακό το πώς σε ερωτήματα που κάνουμε ποια ομάδα κοινωνικοπαγγελματική θεωρείται ότι πλήττεται περισσότερο, ο καθένας λέει τη δική του. Γιατί υπάρχει μία διάθεση. Κοιτάζει και το δικό του το... Ακριβώς, ναι. Ναι. Δηλαδή, από τη μία μπορεί να χάνει τους συνταξιούχους η επιλογή της μείωσης των συντάξεων, από την άλλη όμως χάνει τα νεότερα παραγωγικότερα στρώματα, μια λογική ανόδου των ασφαλιστικών εισφορών. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινίδη, να κάνω, είναι απλοϊκό το ερώτημα. Απλά με τη δική σας, με τη δική σας οπτική, πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή ακόμα η ρητορική του Πρωθυπουργού και αντιμετώπιση διάφορων ζητημάτων έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και την ικανοποίηση του εκλογικού του ακροατηρίου? Δηλαδή, για παράδειγμα, έχω την εντύπωση, και το συζητούσα αυτό και με εκλεκτούς συναδέλφους, και φέρω ένα παράδειγμα της Κύπρου που βγήκε από το μνημόνιο η Κύπρος. Εμείς εδώ, περνά ο Πρωθυπουργός την εντύπωση ότι εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα που δεν το πιστεύουμε. Το έχει πει, ότι αυτό το οποίο εφαρμόζω δεν το πιστεύω. Ναι. Πώς μπορείς να το υποστηρίξεις όταν δεν το πιστεύεις και να κάνεις σύμμαχό σου και αρρωγό την κοινωνία όταν τη ζητάς να κατέβει στο δρόμο και να διαδηλώσει, γιατί αυτό το πρόγραμμα εγώ δεν το πιστεύω? Ναι, όντως το κάνει αυτό, δηλαδή η κυβέρνηση αυτό που προσπαθούσε από την εποχή της διαπραγμάτευσης ακόμη ήταν το ότι, ή έστω πάντως σίγουρα μετά το δημοψήφισμα, ήταν το ότι είναι κάτι με το οποίο και αυτή διαφωνεί, και μάλιστα προτρέπει από καιρό σε καιρό σε απεργιακές κινητοποιήσεις για παράδειγμα, αλλά είναι το επιτρόπο, το φάρμακο που πρέπει να το πει κανείς, γιατί δεν υπάρχει άλλη δίωδος. Είναι η λογική του προσπαθώ. Κάνω ό,τι μπορώ, αλλά δεν μπορώ να κάνω περισσότερα. Έτσι, με αυτήν κέρδισε αγώνες ο Αλέξης Τσίπρας, και είναι λογικό να επιμένει σε αυτήν την τακτική. Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι όντως η στιγμή για επιλογές. Και εγώ δεν θα μιλήσω για το τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να έχει υποκειμενισμό. Σωστό. Αλλά σίγουρα, ακολουθώντας το δρόμο του μην προχωρήσω σε μεταρρυθμίσεις, να μην πιέσω άλλο την κοινωνία, χάνεται, ξέρετε, σίγουρα ένα κομμάτι του εκλογικού κροτηρίου που λέει, θα μου επιτρέψετε να το πω απλότερα, άντε, κυβέρνησε ή προχώρησε. Άρα χάνει το κομμάτι των ανθρώπων που επιθυμούν από τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητική, μια ταχύτητα στο κυβερνητικό έργο και πάντως μια αποτελεσματικότητα. Προφανώς η αποτελεσματικότητα συμβαδίζει με τη συνέχιση των μέτρων, με μερικές δυσκολίες, δρόμος ο οποίος καταλαβαίνετε ότι θα τον οδηγήσει στο να χάσει στρώματα τα οποία δεν μπορούν να αντέξουν περαιτέρω μειώσεις του εισοδήματός τους. Θέλω να πω, περιγράφω αυτή τη στιγμή ένα δίλημα για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ότι γιατί υπάρχουν, καταλαβαίνετε, άνθρωποι ένθεκα κήθεν, δηλαδή και από τη μία μεριά και από την άλλη, με αρκετά σημαντική πιθανότητα να στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα, θέλω να πω, στην κάλπη. Δεν μιλώ δηλαδή για ανθρώπους που είναι πολύ μακριά από το κόμμα. Και το χρόνο δείξει αυτό, κύριε καθηγητά, τον έχουν στηρίξει, δηλαδή όλες αυτές τις εκλογές. Τον έχουν στηρίξει, ακριβώς. Ακριβώς, βεβαίως. Πώς χαίρεται τις εκλογές αυτές? Από στρώματα και της μίας και της άλλης πλευράς. Απλώς μοιάζει να μην μπορεί να τους στηρίζει, να τους έχει χρόνο από να τον στηρίζουν όλους πια. Διότι είτε θα χάνει από αυτούς οι οποίοι βλέπουν απραξία, δυσλειτουργία, στην μεταρρυθμιστική δυσλειτουργία, είτε θα χάσει από τους άλλους οι οποίοι, αν ακολουθήσει το δρόμο της ταχύτητας στην εφαρμογή μέτρων μνημονιακών, ας το πούμε απλά, τότε προφανώς θα απειλώσει τα στρώματα αυτά και θα του γυρίσουν και εκείνα την πλάτη. Άρα γι' αυτό το δίλημα είναι είτε να προστατεύσει τη μία πλευρά, είτε να ευνοήσει, μάλλον το ευνοήσει σε λαθασμένο ρήμα, είτε να βοηθήσει την επιθυμητή επιτάχυνση του έργου. Το να μην επιλέγει κανένα από τους δύο δρόμους είναι το χειρότερο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μπορεί να τον οδηγήσει σε διπλές απώλειες. Ο καθένας μπορεί να νομίζει ότι δεν κάνει το επιθυμητό για εκείνον, και άρα να θυμώσουν όλοι, να το πω απλά. Άρα είναι εποχή για να πάρει απόφαση, είτε δηλαδή προχωρώ
με όλη μου στην ενέργεια, λέγοντας ότι εγώ διαφωνώ, θα δούμε, δεν ξέρω, ή δεν το κάνω γιατί κάποιος μου το επιβάλλει, είτε θα επιλέξει τον δρόμο του όχι, ας πούμε, σε αυτήν την λογική, εγώ μπορώ αλλιώς. Ή τέλος πάντων δεν θα τα κάνω εγώ αυτά. Θέλω λίγο να κάνοντας τίποτα από τα δύο, αυτό ήθελα να πω, μένει απλώς μετέρος. Μάλιστα. Θέλω λίγο να βασιστώ και σε ένα βιβλίο που γράφει ο Πέτρος Τατσόπουλος για την εμπειρία του ως βουλευτής των ΣΥΡΙΖΑ. Και μερικές φορές, δεν ξέρω τώρα, είναι και πάλι ένα γενικό το ερώτημα, γιατί μας ακούει και κόσμος όπου μπορεί να μην καταλαβαίνει τις λεπτομέρειες. Ωστόσο, θεωρείτε γενικά, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι ο πολιτικός κόσμος στα δύσκολα φάνηκε κατώτερος των περιστάσεων. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι φανερή η έλλειψη ενός πολιτικού ηγέτη όπου μπορεί να πάει στην Ευρώπη και να διαπραγματευτεί, γιατί η Ελλάδα είναι απούσα στις εξελίξεις. Τουλάχιστον αυτό νιώθουμε. Νιώθουμε ότι είμαστε σε μια αγωνία και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Βλέπετε τώρα τι γίνεται με το προσφυγικό, με το μεταναστευτικό. Και από την άλλη, νιώθουμε ότι σε αυτή την αποσύνθεση της Ευρώπης με τα κράτη τα ευρωπαϊκά να προτάσουν τα εθνικά τους χαρακτηριστικά, είμαστε απλά παρατηρητές. Είναι απλά μια εκτίμηση δική μου λανθασμένη ή πιστεύετε ότι έχει ρεαλιστικά χαρακτηριστικά? Ναι, δεν είμαι βέβαιος ότι κάποια ηγεσία διαφορετική θα πετύχαινε περισσότερα για τη χώρα. Πιθανόν ένας άνθρωπος ο οποίος να μην είχε προκαλέσει τις αντιπαραθέσεις, όπως καλός ή κακός φαίνεται ότι προκάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας και άλλα πρόσωπα της κυβέρνησης του παλαιότερα, χαρακτηριστικά αναφέρω σίγουρα τον πρώην Υπουργό Οικονομικών. Καλός ή κακός, δημιουργήθηκε όντως μια υπολογικής βάσης διαφορά θέσεων, η οποία καταγράφει αρνητικά στη μνήμη των ανθρώπων αυτών. Και οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι βασικοί πρωταγωνιστές στην Ευρώπη, παραμένουν, ξέρετε, οι ίδιοι. Άρα δεν έχουν ξεχάσει ούτε είναι άλλα πρόσωπα. Υπό αυτή την έννοια, και οι διεθνείς σχέσεις και οι διαπραγματεύσεις σε μεγάλο βαθμό στηρίζονται και στις προσωπικότητες ή και στην εμπειρία μεταξύ της συνεργασίας ή της αντιπαράθεσης, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ των προσώπων. Θέλω να πω ότι βασικό κομμάτι της επιτυχίας μιας διαπραγμάτευσης, της έκβασης, εγώ θα πω, να μην πω επιτυχία, είναι σίγουρα η σχέση μεταξύ των πρωταγωνιστών. Αν οι σχέσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών έχουν κλονιστεί λόγω απουσίας εμπιστοσύνης ή λόγω απουσίας χημίας, αν θέλετε, τότε όσο και αν φαίνεται ρηχό, ας πούμε, ως ερμηνεία, τελικά η έκβαση της διαπραγμάτευσης μπορεί να είναι αποτέλεσμα, όπως είπα, των υφολογικών διαφορών ή μιας σύγκρουσης η οποία απλώς έχει καταγραφεί και δεν ξεχνιέται από τη μνήμη των πρωταγωνιστών. Μάλιστα. Να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί ξέρω ότι είστε σε έναν εξωτερικό χώρο και σας απασχολώ και το εκτιμώ. Απλά για να δεσμευτώ, να έχω το θάρρος και ενός νέου κύκλου συζήτησης, καταλαβαίνετε, κύριε καθηγητά. Εσείς πιστεύετε ότι έχει συρρυκνωθεί ο πολιτικός χρόνος συγκεκριμένης κυβέρνησης, διότι από την άλλη, συνθέτοντας λίγο το παζλ, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο τον κύριο Λεβέντη να ζητάει οικουμενική κυβέρνηση, όπου έχει κατηγορηθεί από την αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά ακούει τη φωνή της Γερμανίας. Από την άλλη όμως, τα σενάρια για πρόορες εκλογές δεν ξέρω τι εξυπηρετούν. Με τα δεδομένα αυτά που έχουμε τώρα στο πολιτικό σκηνικό, στην πολιτική σκακέρα, τι θα αλλάξει, αφού εφαρμόζουμε ένα σχέδιο το οποίο συνένεσε και αντιπολίτευση και εφαρμόζεται τώρα επί του πρακτέου? Δηλαδή, ποια είναι τα διέξοδα, ποιες είναι οι πολιτικές ανάσεις που μπορούμε να πάρουμε σε αυτό το σκηνικό, το δεδομένο, το πολιτικό? Νομίζω ότι όντως δεν υπάρχουν πάρα πολλές, με την έννοια, τουλάχιστον δεν μου είναι εμένα ορατές. Ναι. Και γι' αυτό, ξέρετε, και η κοινή γνώμη δεν επιθυμεί την έκλογη και αναμέτρηση, γιατί γνωρίζει ότι δεν θα υπάρχει κάτι σημαντικά διαφορετικό. Άλλωστε, οι εκλογές του Σεπτεμβρίου έδειξαν, είναι χαρακτηριστικό ότι έδωσαν σχεδόν ολόκληρο αποτέλεσμα αυτές του Ιανουαρίου. Άρα η κοινή γνώμη λίγο πολύ στις ίδιες βάσεις θα κινηθεί. Και άρα δεν επιθυμεί αυτό. Αυτό που επιθυμεί και καταγράφεται στις έρευνες είναι μια άλλη ίσως κυβέρνηση, μια συνεργασία, ξέρετε, όλων. Κάπως αόριστο είναι αυτό. Μπορεί να το προωθεί, αν θέλετε, και ο Βασίλης Λεβέντης, αλλά αόριστα τοποθετεί την κοινή γνώμη πέρα αυτής της σκέψης, προσπαθώντας απλώς να βρει μια κάποια άλλη επιλογή, όπως λέτε. Δηλαδή, θεωρεί ότι κάπως με τη δύναμη των πολλών μπορεί τα πράγματα να είναι καλύτερα. Αυτό δεν της είναι πολύ σαφές. Είναι περισσότερο απογοητευμένη και χωρίς ελπίδα, παρά με σαφή άποψη για το πώς πρέπει να κινηθεί και ποια είναι η λύση. Δεν την έχει αυτή. Δεν την έχει την γνώμη. Και δεν είναι και εύκολο υπό συνθήκες δύσκολες να την αποκτήσει. Άρα
πραγματικά είναι κάπως αδιέξοδη η εικόνα. Και νομίζω ότι έχει γνώμη το ξέρει μετά και από την δυσκολία που αντιμετωπίζει μια πολύ διαφορετική από την προηγούμενη κυβέρνηση, Σαμαρά θέλω να πω, να φέρει μια κάποια λύση. Αισθάνεται ότι δεν μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο πια. Αυτό κάπως την βάζει σε αδιέξοδο, όντως. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την σύντομη αλλά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Κωνσταντινίδη. Και σας διαβάζουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον, να ξέρετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια χαρά. Λοιπόν.